Βουλευτικές εκλογές 2019, η ώρα της κάλπης και στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι της τηλεόρασης του West, φιλοξενούμε την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατζάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί είστε γνώριμο πρόσωπο όσον αφορά και την προηγούμενη περίοδο, μπροστάρης ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό το έχουμε δει καθημερινά μέσα από τις συνεντεύξεις που δίνατε και στα τοπικά μέσα της Φλόρινας. Τώρα, να ξεκινήσουμε όσον αφορά τις... Να συμπληρώσω και για το Πανεπιστήμιο. Και για το Πανεπιστήμιο. Εκεί, ναι, έχουμε πολλά να δούμε μετά, γιατί και εκεί είχατε τις δικές σας θέσεις όσον αφορά την συνένωση. Τώρα, πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την κεντρική πολιτική σκηνή? Είδαμε ότι έχετε έτσι μια μεγάλη κοινωνική παρουσία στην Φλόρινα και ως καθηγήτρια αλλά και ως πρόσωπο προσωπικά. Κοιτάξτε, καταρχήν, πολλά χρόνια από τη ζωή μου ξοδεύτηκαν για την ακαδημαϊκή μου καριέρα. Η ουσία είναι ότι όλη αυτή τη χρονική περίοδο πέρασα από τη μία πανεπιστημιακή βαθμίδα στην άλλη μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και όταν έφτασα στην βαθμίδα της πρωτοβάθμιας καθηγήτριας, έχοντας μελετήσει την τοπική ιστορία και έχοντας και ένα μεταπτυχιακό στην πλάτη μου που ασχολείται με τη Δυτική Μακεδονία και φοιτητές που προέρχονται από όλη τη Δυτική Μακεδονία, θεώρησα πρέπον να περάσω για να υλοποιήσω όλα αυτά τα μηνύματα που έβγαιναν μέσα από την ανίχνευση του ιστορικού παρελθόντος και μέσα από την αναζήτηση αιτίων για τα προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία στο παρελθόν το ιστορικό, να περάσω πια στην συγχρονική διάσταση και τα πορίσματα αυτά και ορίμανση που έχει συντελεστεί τόσα χρόνια να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεράσουμε προβλήματα. Να πω, ας πούμε, το παράδειγμα των διαφωνιών στο θέμα της εγκατάστασης μεταξύ γηγενών και προσφύγων σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, που ταλάνισε πολλά χρόνια την ελληνική πολιτική σκηνή μέσα από αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι τώρα είμαι αρκετά όρημη και ένας από τους βασικούς μου λόγους είναι αυτός. Η Συμφωνία των Πρεσπών επίσης έπαιζε σε καταλυτικό ρόλο να αποφασίσω. Και εκεί είχατε μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία. Τώρα, επειδή διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών στις 7 Ιουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, ποιο είναι το διακείδευμα της 7ης Ιουλίου για τη χώρα και για τον ελληνικό λαό? Και θα έρθω μετά και σε κάποια θέματα που έθεσε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ώψη των εκλογών. Η ουσία είναι ότι θεωρώ ότι το μέλλον της Ελλάδος κρίνεται μέσα από τις συγκεκριμένες εκλογές. Πιστεύω ότι αυτό που απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν διαπραγματεύεται. Σε ζητήματα εθνικά αποδέχεται τις αποφάσεις οι οποίες είναι ηλυμένες από τη μεριά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ότι κάθε χώρα δεν είμαι ενάντια στην σύμπλευση με το δυτικό μπλοκ, νομίζω και από άποψη ιδεολογίας. Η ουσία όμως είναι ότι πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα και θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε πολύ σκληρά πριν λάβουμε αποφάσεις και μάλιστα με ιστορική συνείδηση για το τι μέλη γενέστε. Το παρελθόν πάντα διδάσκει το μέλλον. Και πολλές από τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο πολιτικό σκηνικό σήμερα δείχνουν άγνοια της ιστορικότητας, της ιδιαιτερότητας της Δυτικής Μακεδονίας, των συνθήκων κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκαν στερεότυπα, ταυτότητες στο συγκεκριμένο χώρο. Και θεωρώ ότι το διακύβευμα είναι θα πάμε μπρος ή θα πάμε πίσω. Και για να γυρίσω και στο κοινωνικό κομμάτι που το θίξατε, κύριε Βακρατζά, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ανεργία είναι στα υψηλότερα επίπεδα. Είναι μεγαλύτερη περιφέρεια στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες περιφέρειες. Το brain drain, οι νέοι που φεύγουν και μεταναστεύουν, οι υπέρμετραξιδικευμένοι για τους οποίους το κράτος έχει δαπανίσει ένα σωρό χρήματα, βρίσκονται πλέον στο εξωτερικό και συνεισφέρουν σε άλλες κοινωνίες. Αυτό είναι, κάποιος μου είπε και έχει δίκιο, ότι είναι ένα είδος ραγιαδισμού και ταυτόχρονα μια κατάσταση που θα πάει προς τα πίσω, εξαχριώνει την ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι πέρα από την ανεργία η περίπτωση της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης είναι τόσο δραματική ώστε μιλάμε για μια συνολική φτωχοποίηση. Ακριβώς έτσι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τόσοι, όχι μόνο της αγοραστικής τους ικανότητας, αλλά και της δυνατότητάς τους να επιβιώσουν. Είναι και αυτοί που χτυπήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την κρίση. Συνειδητά όμως από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς τη μεσαία τάξη. Και το μέγα επίτευγμα των κυβερνήσεων στο παρελθόν ήταν ακριβώς η δημιουργία αυτής της μεσαίας τάξης. Των ανθρώπων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη δική τους δυναμική και συμμετοχή στο σύστημα της κοινωνίας και
γενικότερα στην πνευματική ανάπτυξη. Πρέπει σε αυτές τις εκλογές να συμμετέχουν οι πολίτες. Ακούσαμε και σήμερα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σε μια συνέντευξη να λέει: κάλεσε ξανά τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν και να μην λέξουν, να μην επιλέξουν την αποχή, γιατί αυτό σημαίνει εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική. Ναι, υπάρχει ένας εφησυχασμός. Βγαίνει ένας εφησυχασμός προς τα έξω. Εδώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ένα καλό σχεδιασμό για την πολιτική του επιβίωση. Το πρόβλημά του είναι να μην πέσει κάτω από το 20%. Επομένως, οι εκλογές, έχουμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν κουράσει τους πολίτες. Πολλοί έχουν εφησυχάσει με το σημαντικό ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές και θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τώρα τα μπάνια τους, να είναι μακριά από την ρουτίνα και από τα προβλήματα που μέχρι τώρα τους δημιούργησε, που σε επισόρευσε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ο Φημώνας, και θεωρούν ότι τώρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό ακριβώς είναι ο σύμμαχος του ΣΥΡΙΖΑ και τίποτα άλλο. Υπάρχει εφησυχασμός όμως και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή. Εκεί και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε έκκληση σήμερα. Ακόμα πιο τραγικό. Ακόμα πιο τραγικό, γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν τρέξει πάρα πολύ την προηγούμενη περίοδο. Έχουν πετύχει αυτά που έχουν πετύχει. Η ενότητα του κόμματος είναι δεδομένη. Προχωράμε, αλλά θέλει όντως εγρήγορση. Ωραία. Τώρα, να έρθουμε στη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα θέμα το οποίο την προηγούμενη περίοδο και έχει αναστατώσει ολόκληρη τη χώρα και εντονότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό αποτυπώθηκε, κυρία Λιάδου Τάχου, στις κάλπες σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Και είδαμε ότι ιτήθηκε το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τα τραγικά ποσοστά. Κράτος τα τραγικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πράξει η δική σας κυβέρνηση, μια δική σας κυβέρνηση στο μείζον αυτό το θέμα? Και είδαμε τον ίδιο τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, από τη Φλόρινα προχθές, να πενεύει και πάλι τη Συμφωνία των Πρεσπών σε μια περιοχή η οποία είχε τα τραγικά αυτά έτσι θέματα, αυτά που απασχόλησαν. Ήταν μπροστάρης η Φλόρινα ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών και οι τοπικοί φορείς εκεί της περιοχής. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος αναφέρεται στη Συμφωνία μήπως διασφαλίσει κάποιους οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι έχουμε τοσιωθεί σε οπαδούς της Συμφωνίας, ενώ προηγουμένως ήσαν αρκετά επιφυλακτικοί. Είναι και πολύ οπαδοί της Φλόρινας. Του ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά. Για αυτούς οι οποίοι ψηφίζαν ΣΥΡΙΖΑ στη Φλόρινα. Ποια είναι η αρνητική διάσταση της Συμφωνίας για το παρόν και για το μέλλον? Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε χαρίσει γλώσσα και ταυτότητα, μακεδονική εντός εισαγωγικών. Δεν υφίσταται μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα. Είναι Σλάβο-Μακεδονική. Η ταυτότητά τους είναι Σλάβοι που κατοικούν στη Μακεδονία και αυτό αναγνώριζε ακόμα και το ΚΚΕ σε αυτούς την περίοδο από το 1935 και μετά. Τους προσδιορίζω σε Σλάβο-Μακεδονική μειονότητα. Καταλαβαίνετε επομένως στο ιστορικό του πλαίσιο κάτι που δεν έκανε ούτε το ΚΚΕ το 1935. Εμείς το έχουμε χαρίσει και το έχουμε προσφέρει. Και όχι μόνο αυτό, ο εμφύλιος πόλεμος εμπολής διεξήχθη όταν ένα μεγάλο μέρος του Ελλάς της εποχής εκείνης προσχώρησε στους παρτιζάνους του Τίτο, ιδρύοντας τη Λαϊκή Δημοκρατία τότε της Μακεδονίας και εντασσόμενος στην Μεγάλη Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό δεν το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Και δεν ξέρει επίσης ότι τότε πολλοί έδωσαν τη ζωή τους, παλεύοντας από το 1946 έως το 1949, για να μην χωριστεί αυτό το κομμάτι της Μακεδονίας έτσι, από τη χώρα μας και για να μην ενταχθεί στον ζυγό των Σλάβων ή των Ιουγκοσλάβων, αν το θεωρήσουμε έτσι, και ότι αυτοί ήταν και εθνικοί αντίπαλοι που έφυγαν εκεί πέρα. Αυτοί που το πρέσβευαν την εποχή εκείνη. Ένας εμφύλιος και δεν έδωσε μυαλό. Γιατί ο εμφύλιος μπορεί να έγινε για κοινωνικούς λόγους, αλλά αφορούσε και ζητήματα εθνικής ακεραιότητας. Πάντως, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο τοπικός βουλευτής εκεί, ο απερχόμενος ο κύριος Έλτσας και ο νυν περιφερειάρχης, ο απερχόμενος ο κύριος Καρμπίνης, μιλάνε για μια καλή συμφωνία. Το ακούσαμε πολλές φορές. Και προκάλεσε και αντίδραση ακόμα και το χώρο της Εκκλησίας στη Φλόρινα εκεί. Και ο πατέρας ο κύριος Γερτζάκης και ο Δεσπότης υπήρχαν αντιδράσεις. Θεωρώ ότι είναι διεθνιστική η οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο δεν διαδραματίζει μόνο τώρα, γιατί ο κύριος Έλτσας, κατά ψέματα, προέρχεται από τους Γνήτες, τους παλιούς. Η ουσία του θέματος είναι ότι η προστασία που απολάμβαναν την περίοδο της κατοχής όλοι αυτοί από το Κομμουνιστικό Κόμμα και πολύ νωρίτερα, από το 1924 ακόμα, από τη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, την Κομμουνιστική Διεθνή, όπως λέμε εμείς, η ουσία του θέματος είναι ότι το ΚΚΕ διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο στο μακεδονικό ζήτημα. Ένα ρόλο ο οποίος ήταν μειοδοτικός και ο οποίος, ας πούμε, ιτήθηκε το 49. Στην πράξη, δηλαδή, εδώ όσοι μιλάνε για αυτό το ζήτημα διαπράττουν αυτό που λέμε εθνική
προδοσία. Η κατάσταση στην περίπτωση αυτή είναι ότι, δέστε λίγο, την είπαμε Βόρεια Μακεδονία. Άρα υπενήσεται ο χαρακτηρισμός ότι μπορεί να υπάρχει μια Νότια Μακεδονία, η οποία Νότια Μακεδονία δεν εντάσσεται στην Βόρεια. Άρα, στα πλαίσια της γέννησης ενός αλυτρωτισμού, μπορεί να έχουμε μια μεθύστερη, ακριβώς, κάτω από άλλες συγκυρίες γεωστρατηγικές, προσπάθεια συνένωση των δύο κομματιών, μια και αλύτρωτη αδερφή είναι εκτός των ορίων της Βόρειας Μακεδονίας. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι καλύτερο, πιο ευρηματικό. Νέα, ξέρω εγώ, κάτι που να μην έχει την έννοια των κομματιών που πρέπει να νομίζουμε. Πάντως, επειδή σας είδαμε μπροστάρι στον αγώνα ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών και στα συλλαλητήρια και με δηλώσεις σας, μου κάνει εντύπωση μια τοποθέτησή σας τις προηγούμενες ημέρες ότι κάποιοι πήγαν να σας μπλέξουν ότι δεν ήσασταν μπροστάρι στη Συμφωνία, ότι δεν ασχοληθήκατε. Για ποιο λόγο? Εμείς, άμα να τρέξουμε πίσω και δούμε ρεπορτάζ, δούμε βίντεο, σας είδαμε ήσασταν εκεί. Δεν ήσασταν στους ψαράδες όταν έγινε η συμφωνία, ήσασταν στη Βίγλα, ήσασταν μπροστάρις, ήσασταν ενάντια και με άνθρα σας στη συμφωνία. Πώς πήγαν να σας μπλέξουν και είδαμε με μια έτσι απάντησή σας είδα εξοργισμένη. Ναι, τα κίνητρα σαφώς είναι πολιτικά, επειδή πολιτεύομαι και διεκδικώ την ψήφο των Φλωρινιωτών, χρησιμοποίησαν την πρώτη μου δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή, γιατί έχω τρεις συνολικά για το θέμα, στο πλαίσιο της οποίας εξέταζα νυφάλια τα όσα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της συμφωνίας. Και όσα και μετά στη συνέχεια κατέγραφα τις αρνητικές της διαστάσεις στο παρόν και στο μέλλον. Μάλιστα. Πήρανε και από μόνο σαν το κομμάτι που αναφερόμουν στο ρόλο των ΗΠΑ για τη δημιουργία διαδρόμου, ο οποίος, ας πούμε, θα σταματήσει τη ρωσική προέλαση στην περιοχή, και το οποίο ήταν το κύριο επιχείρημα και είναι της κυβέρνησης, ότι διασφαλίζουν την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, στηρίζουν τον δυτικό μπλοκ ενάντια στην επιφάνεια. Και αυτό εδώ το χρησιμοποίησαν μόνο μεμονωμένα, με σκοπό να με βλάψουν πολιτικά. Οι πολίτες της Φλόρινας να θεωρήσουν ότι είμαι δήλωση, ότι έχω δύο φωνές και δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Νομίζω οι πολίτες της Φλόρινας ξέρουν ποια είναι η σοφή Ηλιάδου Τάχου. Δεν χρειάζονται. Η ουσία είναι ότι μάλλον έπεσε στο κενό αυτή η προσπάθεια, έτσι, η οποία είναι εκ του πονηρού βέβαια και εκπορεύεται ίσως από. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εκεί έχουμε και ένα θέμα το οποίο το έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Δήμος Πρεσπών, ο αποδήμαρχος ο σημερινός και νέος ξανά, ο κ. Παναγιώτης Πασκαλίδης, η συνολική διάβαση, η οποία προχωράει. Έχει κάποιες έτσι. Αναμένεται το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή να ανοίξει, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Ποια είναι η δική σας θέση για τη συνολική διάβαση των Πρεσπών, εκεί στο λαιμό? Νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα θετικό πρόσημο και κάποια ίσως ζητήματα που χρειάζουν, ας πούμε, συζήτησης. Αν αυτά τα αξιολογήσουμε, περισσότερα είναι τα θετικά που μπορούν να προκύψουν από κάτι τέτοιο. Εγώ, επειδή είμαι ιστορικός και πιστεύω στην έννοια της ιστορίας για τη διαμόρφωση μιας ταυτότητας στον πληθυσμό, θεωρώ ότι με τη διάβαση θα μπορεί να υπάρχει μια άμεση επαφή ανάμεσα στο βυζαντινό παρελθόν γύρω από τη λίμνη της Πρέσπας. Γιατί ούτως ή άλλως η Αγία Σοφία της Αχρίδας με τις ελληνικές επιγραφές της, η Όσιος Ναούμ, η ιστορία των διαδόχων, οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μεταβιβάσουν στους Σλάβους την ελληνική γραφή και την παράδοση του Βυζαντίου, την θρησκευτικότητα που τους εξελλήνισαν, να το θέσω, όχι τους εξχριστιάνισαν βασικά, την συγκεκριμένη περίοδο, όλα αυτά είναι παρόντα όταν κάνεις το γύρο της λίμνης. Μπορείς κάλλιστα να πας στον Άγιο Χίλιο, να δεις τη Βασιλική του Αγίου Χιλίου, να προχωρήσεις έπειτα μέσα από τη διάβαση, γιατί η διάβαση δεν αφορά διακίνηση προϊόντων, αφορά διακίνηση τουριστών ίσως και ανάπτυξη αμοιβαίων. Κάποια από την Ελλάδα θα πάνε ανάπτυξη, στα Σκόπια, ναι, των δύο περιοχών. Ναι. Πάντα θεωρούσα ότι ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα, δεν μπορούμε να τον εγκλωβίσουμε και επομένως η έννοια της διακίνησης είναι θετική. Εκείνο που ίσως θα πρέπει να εξεταστεί, έχω διαβεβαιώσεις και πιστεύω στον κύριο Πασχαλίδη, είναι ότι καλό θα είναι να μείνουν περισσότερη ώρα στην ελληνική μεριά ή να γυρίσουν και να κοιμηθούν και να φάνε στην ελληνική μεριά. Παρά να πάμε εμείς μέσα. Ναι. Αυτό μπορεί να το διασφαλίσει με κάποιους τρόπους. Με μια αναβάθμιση περιοχής, με μια μικρότερες τιμές και πιο ελκυστικές στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία της δικής μας μεριάς της Πρέσπας, αλλά η διακίνηση μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Πάντως είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου Πρεσπών, του Παναγιώτη Πασκαλίδη, αυτό να το πούμε και τις άλλες επιτυχίες, γιατί νομίζω ότι η συνεργασία του με το Ίδρυμα Νιάρχος είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στηρίζεται εκεί η περιοχή. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο καυτό θέμα, το οποίο το αναδείξατε το προηγούμενο διάστημα. Είστε και μέλος της Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, η Συνένωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ. Και θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ήταν μια
τέτοια συνένωση αναγκαία για την περιοχή και, και πώς σας φάνηκαν και οι χειρισμοί της κυβέρνησης και των τοπικών βουλευτών εδώ στην περιοχή. Γιατί το λέω ότι υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Είδαμε μια σκληρή κόντρα και του ΤΕΗ, του πρώτου Πρίτανη, του ΤΕΗ του Δυτικής Μακεδονίας, του Αίρου του Γκανάτσου, με τοπικούς βουλευτές. Οι τοπικοί βουλευτές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, του ΣΥΡΙΖΑ, είπαν ότι ήρθαν πολλά τμήματα, πολλές σχολές στην περιοχή, δεν χάσαμε τίποτα. Ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί είστε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Και έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτά. Πάρα πολλές φορές συνεδέψεις. Η ουσία είναι ότι θεωρώ πως η συνένωση Σιλίβδιν έχει μεγάλα προβλήματα. Έγινε σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια και εδώ. Έγινε πρόχειρα στο πλαίσιο ενός πελατειακού συστήματος. Ο βουλευτής της Κοζάνης που θέλει να αναδειχθεί έπρεπε να πάρει περισσότερες σχολές από τον βουλευτή ο οποίος ήταν της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος ήταν κατά, ας πούμε, της συνένωσης. Έπρεπε να φέρει σχολές. Μόνο σχολή κορμοράνων στην Πρέσπα δεν κάναμε τελικά. Ναι. Κάναμε που έχει πολλούς τμήματα, κορμοράνους, ναι. Κάναμε τμήματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα, πολλά από αυτά. Δεν υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Μπορούν να σταθούν αυτά τα τμήματα. Και... Όχι, το είπε και ο Πρίτανης που τον φιλοξένησα πριν μέρες εδώ, ότι χωρίς χρήματα, γιατί δεν βλέπει χρήματα μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να προχωρήσει. Με ποιο προσωπικό. Με ποιο... Δεν υπάρχει προσωπικό. Ναι, ύστερα, στην Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μελετήσαμε πάρα πολύ συστηματικά το αν κάνει καλό ή κακό η κατάργηση των ΤΕΗ, γιατί αυτό θεωρήθηκε από τους ιστορικούς της εκπαίδευσης, τα κείμενά τους, ως μια τεράστια επιτυχία εξυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, παραγωγής μεσαίων στελεχών, που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη, τη βιομηχανική και της χώρας μας. Και αυτό όλο δημιούργησε τεράστια ανησυχία, γιατί το μέλλον δεν είναι η έρευνα. Η έρευνα, τα πανεπιστήμια στοχεύουν, απλά θα το πω, στην έρευνα. Μάλιστα. Τα ΤΕΗ στοχεύανε στην παραγωγή αυτών των μεσαίων στελεχών και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αν αυτό το ένα χαθεί, δεν μπορεί, ας πούμε, όλοι να ερευνούμε πράγματα χωρίς τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας ερευνητής. Ακαδημαϊκό προφίλ, δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, ικανότητα συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι το οποίο, έτσι όπως έγινε βία η συγχώνευση και μάλιστα υπό την επίνευση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ας πούμε θα μιλήσω σαν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, έγινε με τελείως διαφορετικά μοντέλα σε κάθε περιφέρεια και αυτοί που θα διαχειριστούν το μέλλον είναι πάντα, όχι οι Κοσμήτωρες για παράδειγμα, ή οι Πριτάνης ή οι Αντιπριτάνης στη Δυτική Μακεδονία, αλλά υπάρχει φωτογραφική αναπαραγωγή του ποιος εκ των Πριτάνιων, ποιος εκ των Κοσμητώρων ανήκει στο κυβερνών κόμμα και νομίζω ότι αυτό κρύβει κάτι. Δηλαδή κρύβει δεδομένα ότι κάπου στοχεύουν και αυτό στο οποίο στοχεύουν υπονόμευση έτσι όλης της προσπάθειας ούτως ώστε να ελεγχθεί το πανεπιστήμιο, το νέο πανεπιστήμιο, από το κυβερνών κόμμα. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, επειδή είστε και μέλος του Ιντοβάθμιας. Με την κυρία Κεραμέως. Και επειδή αν είστε βουλευτής κιόλας, δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη δική σας κίνηση. Θεωρούμε, επειδή είμαστε σοβαροί και δεν είμαστε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που ιδρύει ακόμα και τμήμα την Σχολή Επιπλοποιών και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, την έκανε επιστημόν ξύλου. Μάλιστα. Σχολή Επιστημών Ξύλου. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε έτσι, είπαμε ότι έχει αλλάξει ο χάρτης της χώρας, ο ακαδημαϊκός, σε σημαντικό βαθμό, ότι το παραλαμβάνομαι σαν κυβέρνηση, έχοντας βέβαια πολλές αντιρρήσεις σε πολλά σημεία, αλλά δεν θα καταστρέψουμε τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά και τον σχεδιασμό που έχουν κάνει τα ελληνικά νοικοκυριά, οι ελληνικές οικογένειες. Θα προσπαθήσουμε με επιτροπές εμπειρογνωμών, νομικών και με σοβαρότητα ακαδημαϊκή, να δούμε ποια από αυτά που έχουν ιδρυθεί στέκουν όντως, μπορούν να στελεχωθούν, ποιος προϋπολογισμός μπορεί να αντέξει ακριβώς αυτή την ανάπτυξη. Φτάσαμε πια στα 50 τόσα τμήματα εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Εγκατασπαρμένα σε όλες τις περιοχές. Κερδισμένοι λένε. Ως οι βουλευτές έτσι λένε. Οι βουλευτές. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, οι βουλευτές κάναν και μετροπολογίες της τελευταίας στιγμής, ιδρύσαν στα χαρτιά τμήμα κινηματογράφου. Που σημαίνει ότι αυτό, ξέρετε τι λέει ο νόμος, είναι μια υποσχετική που θα υλοποιηθεί μετά από 4 χρόνια, αν και εφόσον εγκρίνει σύγκλητος. Ποια σύγκλητος που δεν έχει συγκροτηθεί. Δηλαδή, μιλάμε για προεκλογικά τερτύπια στον αέρα. Εμείς αποφασίσαμε να εξεταστούν όλα αυτά και να αξιολογηθούν πολύ συστηματικά, με εμπειρογνώμονες, ειδικούς, και να καταλήξουμε και να μιλήσουμε με τον τύπο και με την κοινή γνώμη πριν φτάσουμε σε οριστικά δεδομένα. Δεν θα ανατρέψουμε τα πάντα. Έτσι. Θα έχουμε δυνατότητα να το δούμε αυτό το θέμα και μετά τις εκλογές. Τώρα, επειδή είναι και χρόνος δελτίου, να δούμε στην Σοφία την Ιλιάδου την Τάχου. Ποιο είναι το όραμά σας για την Φλόρινα
και γιατί να σας ψηφίσουν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου. Δηλαδή, ποιος, με ποιον σχεδιασμό πάτε και ζητάτε σήμερα την ψήφο των πολιτών. Δεν τη ζητάω ούτε γιατί είμαι πόντια ή ντόπια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχω ακούσει και τέτοιου είδους λογικές. Τη ζητάω γιατί είμαι από τη Φλόρινα, γιατί μεγάλωσα την οικογένειά μου και τα παιδιά μου στη Φλόρινα. Είμαι ένα κομμάτι της επομένως, γιατί έχω όραμα για όλους τους τομείς, όχι γιατί εγώ ξέρω τα πάντα, αλλά γιατί έχω συνεργάτες και μπορώ να διαμορφώσω μια οπτική για την αγροτική οικονομία και γιατί έχω μάθει να ακούω. Επισκέπτομαι ένα-ένα τα χωριά και δεν περνάω ξόφαλτσα. Μπαίνω μέσα στα καφενεία και κάθομαι μία ώρα σε κάθε χωριό για να μου πούνε τα ιδιαίτερα. Ακούτε τους πολίτες δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούω, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι ότι χρειάζεται να συγκροτηθούν και ξέρω πώς να λειτουργήσουν εξαιτίας της πανεπιστημιακής μου ιδιότητας επιτροπές οι οποίες θα μπορούν να κατεβάσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, να δώσουν θέσεις εργασίας στους νέους, στους εξειδικευμένους σε κάθε περιοχή και οι οποίοι θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα. Είμαι κατά όλων αυτών οι οποίοι θεωρούν ότι ο κόσμος είναι απλά διαχειρίσιμος. Ότι δηλαδή θα τους δώσει την ψήφο του και θα τον δουν τις επόμενες εκλογές μετά στη συνέχεια. Γίνεται πολλές φορές. Πολλές φορές. Είμαι αντίθετη κάθετα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αφού είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας, θα εξακολουθήσω να είμαι και επομένως θα είμαι δίπλα τους. Ωραία. Τώρα, γιατί η επιλογή για τον πολίτη στις 7 Ιουλίου να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Αλέξης Τσίπρας? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σοβαρότητα, έχει ήθος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμένα τουλάχιστον με επέλεξε από το Μητρό ως τελεχών. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα και κυρίως αξιοκρατικά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι. Η ουσία του ζητήματος επομένως είναι ότι μπορεί να βλέπει ανοιχτά, βλέπει προς το μέλλον. Έχει την αναγκαία τεχνογνωσία λόγω της ενασχόλησής του με τα οικονομικά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και πάντα τα προσόντα, τα αξιολογικά τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Και επιπλέον πιστεύει στην έννοια μεσαία τάξη. Πιστεύει στους ανθρώπους ότι πρέπει να κρατήσει αυτόν τον ιστό της κοινωνίας και όχι να καταστρέψει τα πάντα, δίνοντας επιδόματα, χαρίζοντας επιδόματα δεξιά και αριστερά, τα οποία δεν έχει και κανένα νόημα. Γιατί απλά συντηρούν κάποιους, διασφαλίζοντας ότι θα περάσουν όλη τη ζωή τους με αυτά τα επιδόματα και με την αφελτηρία που τους διακρίνει, δεν θα ψάξουν για τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι τα επιδόματα μπορούν να δοθούν στις ατίναμες κοινωνικές τάξεις με κριτήρια και να δοθούν από την ανάπτυξη. Όχι από τη μεσαία τάξη η οποία έχει αφανιστεί οικονομικά. Ωραία. Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τον κόσμο εν ώψη των εθνικών εκλογών που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ενότητα. Το πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κατέβει ενωμένη. Όλα τα στελέχη της, ανεξάρτητα από προσωπικές τριβές, γκρίνιες στις τοπικές οργανώσεις κτλ., πρέπει να δώσει τη μεγάλη μάχη ενωμένη. Μένει καιρός να συζητήσουμε μετά, με βάση τα αποτελέσματα, να τα αξιολογήσουμε και να καταλήξουμε σε δεδομένα. Ξέρετε, ο λαός τιμωρεί. Έτσι. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να επικρατήσουν οι διχογνωμίες και οι γκρίνιες. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε μέλη του ίδιου ψηφοδελτίου, πιστεύουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία και θα φέρουμε την αναβάθμιση της χώρας, την αναγέννησή της και θα μπορέσουμε να άρουμε αυτό το σκοτεινό πέπλο της αβεβαιότητας και της ανησυχίας που το βλέπω διαρκώς να υπάρχει, όπου και αν πηγαίνω. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη διάσταση. Φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται τα εθνικά θέματα, φοβούνται για την οικονομία, φοβούνται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους, φοβούνται για την νεολαία που φεύγει. Έτσι, η κυβέρνηση η οποία θα διασφαλίσει θέσεις εργασίας για την νεολαία μέσα από διαδικασίες ανάπτυξης είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους δώσει επιδόματα, τα οποία θα σταματήσουν να υφίστανται. Κάποια στιγμή σταματάνε τα επιδόματα. Ναι. Και οι λύσεις για τα ζητήματα της χώρας δεν θα υπάρχουν. Επομένως πρέπει να μας εμπιστευτεί. Νεολαία και όλοι. Εμείς σας ευχηθούμε να έχετε κάθε επιτυχία και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές. Πολύ ευχαριστώ. Εδώ, και θα έχουμε πολλά θέματα να αναπτύξουμε και θέματα που αφορούν τη Φλόρινα και φυσικά το Πανεπιστήμιο, το οποίο καίει ειδικά εδώ στην περιοχή. Ειδικά η Φλόρινα είναι αρκετά παροπλισμένη σε πολλά επίπεδα και χρειάζεται την φροντίδα και τη μέρημνα του επίσημου κράτους. Αν με τιμήσει ο κόσμος με την ψήφο του, θα είναι η δικιά του η φωνή στην κεντρική εξουσία. Μια φωνή η οποία υπόσχομαι ότι θα είναι δυναμική. Μάλιστα. Και θα στέκεται δίπλα τους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.